Συνάντηση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα με τους δικηγορικούς συλλόγους Θράκης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τις αλλαγές του δικαστικού χάρτη της χώρας αναφορικά με το πόρισμα της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενδέχεται η κατάργηση ειρηνοδικείων και η ίδρυση περιφερειακών εδρών. Το θέμα αφορά και τη Ροδόπη και την Ξάνθη. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι στα πλαίσια του εξυγχρονισμού της λειτουργίας της δικαιοσύνης να προχωρήσει σε έναν νέο δικαστικό χάρτη, το οποίο το έχει προαναγγείλει εδώ και πολύ καιρό. Και στα πλαίσια αυτά υπάρχουν κάποια πορίσματα και συγκεκριμένα κάποιων τεχνικών συμβούλων της κυβέρνησης, όπως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα. Συγκεκριμένα το πόρισμα της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη δικαιοσύνη και το δικαστικό χάρτη μεταξύ άλλων προβλέπει την κατάργηση, συγχώνευση κάποιων πρωτοδικείων, κατάργηση των ειρηνοδικείων και την μετατροπή τους σε έναν ενιαίο βαθμό, πρώτο βαθμό, πρωτοδικία και ειρηνοδικία. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Ερελιάδης, δεν προβλέπεται καμία συγχώνευση πρωτοδικειών Ξάνθης και Ροδόπης, ειδικά μετά την τελευταία συνάντηση που υπήρξε με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης στη συνεδρίαση της Ολομέλειας που πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες νωρίτερα. Το πρόβλημα για την περιοχή μας εδώ είναι ότι μέσα στις προτάσεις του πορίσματος αυτού της Παγκόσμιας Τράπεζας θεωρεί ότι πρέπει το πρωτοδικείο της Ξάνθης να συγχωνευτεί με το πρωτοδικείο της Κομωτινής, της Ροδόπης και με έδρα εδώ στην Κομωτινή. Για το σκοπό αυτό γενικότερα, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης κ. Μπούγας, ο οποίος είναι και συνάδελφος δικηγόρος, καλεί όλο αυτό το διάστημα τους πρόεδρους των δικηγορικών συλλόγων αναεφετείο. Τη Δευτέρα έχει προσκαλέσει τους πρόεδρους των δικηγορικών συλλόγων του εφετείου Θράκης. Δεν προβλέπεται συγχώνευση. Χθες που είχαμε ολομέλεια των πρόεδρων των δικηγορικών συλλόγων, παρευρίσκονταν και ο κ. Φλωρίδης, ο υπουργός δικαιοσύνης, και ο υπουργός ο κ. Μπούγας. Μας διαβεβαίωσαν ότι κάθε περιφερειακή ενότητα θα έχει το πρωτοδικείο της. Συνεπώς, μας είπε ξεκάθαρα χθες ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί το πρωτοδικείο της Ξάνθης. Μετά τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα με τον Ιωάννη Μπούγα και τους δικηγορικούς συλλόγους Θράκης, αναμένεται να υπάρξει εξέλιξη αναφορικά με το ζήτημα της συγχώνευσης. Σύμφωνα με αυτά που μας διαβεβαίωσε χθες ο κύριος Μπούγας, δεν προβλέπεται κάτι. Όμως, παρόλα αυτά, θα πάμε στη συνάντηση να το ακούσουμε και ξεκάθαρα αυτά που μας είπε χθες στην Ολομέλεια και να του θέσουμε και κάποια άλλα ζητήματα. Το ότι προτείνει κάτι, κάποιοι τεχνικοί σύμβουλοι, κάποιες επιτροπές, δεν σημαίνει ότι αυτό θα γίνει και αποδεκτό από την κυβέρνηση. Αυτό που τονίζει ο Ιωάννης Ερελιάδης μεταξύ άλλων είναι πως ενέργειες όπως οι συγχωνεύσεις δεν θα κάνουν καλό ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπως είναι η ακριτική Θράκη. Δεν είναι καλό για την περιοχή μας, ιδιαίτερα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα να πω ότι ήδη η περιοχή μας μαστίζεται από ένα κύμα μετανάστευσης προς την Ευρώπη και ουσιαστικά έχουν ρημό στα χωριά μας. Δεν είναι καλό να λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες επιδεινώνουν την κατάσταση αυτή στην περιοχή μας. Η μετανάστευση, λέω, είναι ένα λόγος. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους πρέπει η κυβέρνηση να μην αλλάξει κάποια πράγματα, πέρα από το ότι πληρούμε και τα κριτήρια τα περισσότερα, αυτά που θέτουν ακόμη και οι επιτροπές και οι τεχνικοί σύμβουλοι, ότι πρέπει να διατηρηθούν οι δικαστικοί σχηματισμοί όπως είναι τώρα.